Σε καμία περίπτωση, διότι οι κλωοτάπητες παγκοσμίως ελέγχονται από εργαστήρια εγκεκριμένα από τη FIFA, με βάση τα οποία η τοξικότητά τους είναι μηδαμινή. Εκτός όμως από το συνθετικό χλωοτάπητα, ελέγχονται και τα υλικά πλήρωσης αυτού, διότι ο χλωοτάπητας δεν είναι αυτούσιος σαν το φυσικό χλωοτάπητα, έχει κάποια υλικά μέσα για να δίνουμε απόδοση στο σύστημα ελαστική. Κυρίως και βάρος να δίνουμε στο σύστημα. Κατά συνέπεια, το θεωρώ τελείως απιθανό. Συνήθως αυτό που βλέπουμε είναι τρίματα από λάστιχα αυτοκινήτου. Λέγεται SBR. Πρόκειται για ένα λάστιχο αυτοκινήτου, το οποίο μετά από ειδική επεξεργασία που φεύγουν τα λινά τμήματα και τα σύρματα, κόβεται σε πολύ πολύ μικρά μέρη και το βάζουμε στο συνθετικό χλωοτάπητα για να γίνει το σύστημα ελαστικό. Ο φυσικός χλωοτάπητας έχει ελαστικές ιδιότητες από μόνος του, ο συνθετικός δεν έχει, γι' αυτό προσπαθούμε να τον κάνουμε μαλακό. Η FIFA έχει καθορίσει κάποια εργαστήρια τα οποία τα θεωρεί εγκεκριμένα να πραγματοποιούν τους εξής ελέγχους. Πρώτα, ελέγχουν το συνθετικό χλωοτάπητα. Ένα μέρος από αυτά τα τεστ είναι η τοξικότητά του. Βγάζει λοιπόν αποτέλεσμα πως δεν είναι τοξικός. Δεν έχω δει ποτέ τεστ να βγάζει συνθετικό χλωοτάπητα τοξικό. Ποτέ. Μετά από αυτό ελέγχει τα υλικά πλήρωσης. Ακολούθως βγάζει ένα συμπέρασμα ότι το σύστημα συνθετικού χλωοτάπητα, δηλαδή και ο χλωοτάπητας και τα υλικά πλήρωσης, περνούν τις προδιαγραφές της και με βάση αυτά μπορεί και το γήπεδο να πιστοποιηθεί και να γίνουν διεθνείς αγώνες. Ο χλωοτάπητας αποτελείται από πολυεθυλένιο, κοινώς πλαστικό. Όλα τα πράγματα γύρω μας είναι πλαστικά. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει περίπτωση κάτι από αυτά να είναι καρκινογόνο. Επίσης, το λάστιχο που λέμε, το ανακυκλωμένο ελαστικό, αυτό το υλικό πλήρωσης. Αν ήταν καρκινογόνο, οι βιομηχανίες που παράγουν ελαστικά θα είχαν πεθάνει όλοι. Επίσης, τα βουλκανιζατέρ θα είχαν μεγάλο πρόβλημα. Η FIFA λέει το εξής. Εγώ ελέγχω ένα συνθετικό χλωοτάπητα και θεωρώ ότι είναι κατάλληλος. Από εκεί και πέρα, εσύ πάρτε το συνθετικό χλωοτάπητα, τοποθέτησε τον όπου θέλεις και φώναξέ με να στο πιστοποιήσω. Στην Ελλάδα, επειδή είναι τέτοιες οι θερμοκρασίες και τέτοιος ο καιρός και είμαστε τυχεροί, θεωρώ δύσκολο να γίνει. Θεωρώ δεδομένο ότι θα γίνει και στις υπόλοιπες χώρες του Βορρά. Στο τέλος θα έχουν μόνο συνθετικά χορτάρια, διότι η τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ και είναι φάμιλα του φυσικού. Πιστεύω ότι στην Ελλάδα θα τον κρατήσουμε το φυσικό χλωοτάπητα για τα επαγγελματικά παιχνίδια, αλλά σίγουρα οι ομάδες ακόμη και τώρα στα προπονητικά τους κέντρα, ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, όλες οι ομάδες χρησιμοποιούν συνθετικό χορτάρι.